Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να βάλεις ηχοκλήση στο iPhone. Αλλά έχουμε κάνει παλιότερα ένα βίντεο το οποίο ακριβώς δείχνει τον τρόπο, αλλά σας έχουν δημιουργηθεί πολλές ερωτήσεις. Οπότε θα είναι ένα βίντεο συγκεντρωτικό. Θα είναι ένα βίντεο που θα κατεβάσουμε ένα τραγούδι και θα δείξουμε τη διαδικασία που μπορούμε να το βάλουμε ηχοκλήσεις. Δηλαδή θα ενώσουμε τα δύο πρώτα βίντεο που είχα κάνει σε αυτό το κανάλι περί iPhone. Έχω πάρα πολλά βίντεο που θέλω να κάνω, αλλά πρέπει να δίνω προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάνω ένα συγκεντρωτικό βίντεο και να σας απαντήσω ερωτήσεις στο σημερινό βίντεο. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Φυσικά, ανεβαίνουν καθημερινά βίντεο και στο TikTok για να μην χάνεις περισσότερα tips και Instagram για δωρεάν εφαρμογές στο App Store καθημερινά στις 7 η ώρα, μόλις ανακοινώνεται δηλαδή στην Αμερική. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να σας κάνω ένα βίντεο το οποίο έχω κάνει παλιότερα, αλλά να είναι ένα βίντεο updated, καθώς έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ερωτήσεις. Επίσης σκέφτηκα σε αυτό το βίντεο να σας κάνω και όλη τη διαδικασία από την αρχή, δηλαδή πώς θα κατεβάσουμε ένα τραγούδι από το YouTube δωρεάν και να μπορέσουμε να το βάλουμε μέσα στο iPhone χωρίς υπολογιστή και να μπορέσουμε μετά αυτό το τραγούδι να το βάλουμε ηχοκλήσεις χωρίς υπολογιστή. Είναι μια διαδικασία την οποία πολλοί δεν γνωρίζουν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που την έχουν δει πάρα πολλά άτομα από το προηγούμενο βίντεο. Αυτό το βίντεο, όπως είπα, είναι ένα updated βίντεο και είναι ένα βίντεο το οποίο θα δείξει μεν τη διαδικασία, αλλά θα απαντήσουμε και ερωτήσεις, τις οποίες τις έχω συγκεντρώσει και θα τις δείξουμε το πώς λύνονται όλες αυτές. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή. Η εφαρμογή που κάνουμε αυτό το πράγμα είναι το GarageBand. Το GarageBand είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν ακόμα και οι ηχολήπτες και είναι μια εφαρμογή η οποία είναι της Apple. Είναι μια εφαρμογή την οποία έχει το support από την ίδια την εταιρεία. Είναι μια εφαρμογή που είναι δωρεάν και για MacBook αλλά και για iPhone. Και είναι μια εφαρμογή την οποία συνιστούν ακόμη και ηχολήπτες και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις να κάνεις και δημιουργία νέων κομματιών. Μπορείς να βάλεις κιθάρες, μπορείς να βάλεις πάνω όργανα, με εννοείται κονσόλα φυσικά, και να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις και να γράψεις ακόμα και μουσική. Και αν δεν έχεις, έχει μέσα άπειρα όργανα και τρόπο να ηχογραφήσεις τραγούδια, να ηχογραφήσεις τη φωνή σου δηλαδή και να κάνεις μια νέα σύνθεση μουσικής. Αν δεν το ήξερες, το GarageBand είναι μία από τις πιο καλές εφαρμογές για να το κάνεις αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν να δείξουμε πώς μέσω του GarageBand μπορούμε να βάλουμε ηχοκλήσεις. Πριν όμως ξεκινήσουμε από αυτό, πάμε να κατεβάσουμε ένα αγαπημένο μας τραγούδι από το YouTube, να δείξουμε τον τρόπο και να το βάλουμε ηχοκλήσεις εύκολα και γρήγορα. Πάμε να δούμε λοιπόν όλη τη διαδικασία που χρειάζεται από την αρχή. Το πώς θα κατεβάσουμε ένα τραγούδι, αλλά και το πώς θα το βάλουμε μέσα στο GarageBand για να το κάνουμε ηχοκλήσεις, αλλά και να απαντάμε και σε ερωτήσεις ταυτόχρονα. Πάμε λοιπόν να δούμε με τη σειρά το πώς γίνεται. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε φυσικά στο YouTube. Μόλις πάμε στο YouTube, κάνουμε search στο αγαπημένο μας τραγούδι. Αυτό που θέλουμε να βάλουμε ηχοκλήσεις. Εγώ έχω κολλήσει με το Shape of Sickness. Αν θέλετε να το τσεκάρετε, πάτε να το τσεκάρετε, είναι πραγματικά φανταστικό. Δεν χρειάζεται καν να πατήσουμε πάνω στο τραγούδι, μπορούμε να πατήσουμε στις τρεις βουλίτσες εδώ πέρα και να πατήσουμε απλά κοινοποίηση. Δηλαδή να κάνουμε κοινοποίηση στο τραγούδι μας. Ή μπορούμε απλά να το πατήσουμε. Να παίξει διαφημισούλα. Να βλέπετε διαφημίσεις, βοηθάνε τους αγαπημένους σας YouTuber. Βλέπετε τώρα το τραγούδι. Πατάω stop στο τραγούδι και πατάω κοινοποίηση. Και μετά πατάω αντιγραφή συνδέσμου. Μόλις πατήσω αντιγραφή συνδέσμου, είμαι ready από εδώ. Κάνω scroll up και πηγαίνω στο Safari. Στο Safari θα πάω και θα αναζητήσω YouTube του MP3 βασικά. Εάν το κάνουμε search, θα μας βγάλει του YouTube του MP3 converter. Αν έχετε κάποιο άλλο, δεν μας πειράζει, είναι οποιοδήποτε converter και να έχετε, απλά θέλουμε να κατεβάσουμε το τραγούδι στο iPhone. Οπότε το πατάμε, βλέπετε ότι μας βγάζει εδώ την εφαρμογή. Την πατάμε, πατάμε πάνω, πατάμε επικόλυση και πατάμε convert. Μας βγάζει το download, το πατάμε. Μη μου στεναχωριέστε, θα σας βγάλει μια διαφήμιση, θα την κλείσετε. Σε περίπτωση που σας βγάλει τη διαφήμιση ότι το iPhone έχει ιούς, δεν έχει ιούς το iPhone. Μη μου στεναχωριέστε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Απλά είναι κάτι το οποίο θέλει να σας τρομάξει. Μην το φοβηθείτε. Αν σε περίπτωση κατέβει κάποιος ιός που δεν γίνεται, ο μόνος ιός που κατεβαίνει είναι το συνδρομητικό ημερολόγιο που θα βρεις βίντεο εδώ πέρα πάνω ακριβώς για το πώς να το διορθώσεις. Δεν είναι κάτι, απλά είναι ένα συνδρομητικό ημερολόγιο το οποίο προσθέτεται στα ημερολόγια μας και απλά έρχονται spam ειδοποιήσεις στο ημερολόγιο. Μην φοβηθείς αν σε περίπτωση το έχεις, δεν έχεις κολλημένο ιό. Επίσης, επειδή άκουσα πρόσφατα ότι κάποιοι πληρώνουν για να το βγάλουν, παιδιά, ο ιός βγαίνει, δεν είναι ιός, ξαναλέω, είναι fake και σε λιγότερο από ένα λεπτό μπορείς να μην τον έχεις πλέον στο κινητό σου. Οπότε μας βγάζει εδώ πέρα. Θέλετε να ομολογηθεί λήψη του Shape of Sickness? Ναι, θέλω. Οπότε πατάμε λήψη. Μόλις πατήσετε λήψη, βλέπετε ότι εδώ πέρα πάνω έχει ένα βελάκι το οποίο, αν το πατήσεις,
σου δείχνει τα πρόσφατα download που έχεις κάνει. Έχω κάνει 2 φορές το Shape of Sickness εγώ. Τώρα, πού το βρίσκουμε? Αυτό το τραγούδι έχει κατέβει στα files. Εάν πάμε στα files, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι η εφαρμογή αυτή την οποία έχεις από default στο iPhone σου. Εάν πάμε να βρούμε τα files που είναι εδώ πέρα ακριβώς, τα πατάμε, τα ανοίγουμε και μόλις τα ανοίξουμε θα μας βγάλει στην περιήγηση. Η περιήγηση μας έχει όλες τις τοποθεσίες που μπορούμε να πάμε στο iPhone μας. Έχει το iPhone μου, το iCloud και τα σχετικά. Θα βρίσκεται στις λήψεις. Οι λήψεις είναι εδώ πέρα ακριβώς. Μόλις πατήσουμε τις λήψεις, βλέπετε ότι τέρμα πάνω είναι το τραγούδι. Το έχω κατεβάσει 3 φορές. Εάν το πατήσω, μπορώ να το ακούσω. Τράβηξα screenshot. Εάν το πατήσω, μπορώ να το ακούσω. Πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να δημιουργήσω φάκελο, να πάω το τραγούδι να το επιλέξω, να το κρατήσω πατημένο και να πατήσω μετακίνηση σε οποιονδήποτε φάκελο θέλω. Οπότε να κάνω ένα τραγούδι με μουσική. Οπότε τη μουσική μου αυτή να την ακούω όταν πηγαίνω για τρέξιμο, όταν πηγαίνω για βόλτα ή όπου θέλετε. Οπότε μπορείτε να προσθέτε και τραγούδια εδώ πέρα χωρίς καν να έχετε κάποια εφαρμογή για τραγούδια. Και μπορείς φυσικά να παίζεις το επόμενο, το επόμενο, το επόμενο. Εδώ έχει και φωτογραφίες. Το επόμενο, το επόμενο. Και να ακούς όλα τα τραγούδια που θέλεις. Τώρα, εάν εγώ πατήσω πίσω και περιήγηση, είναι στις λήψεις. Αυτό το αφήνουμε για την ώρα, δεν το χρειαζόμαστε. Κάνουμε scroll up και πηγαίνουμε και κατεβάζουμε την εφαρμογή του GarageBand. Εάν πατήσουμε GarageBand, είναι αυτή εδώ. Επίσης αυτή η εφαρμογή είναι default μέσα στο iPhone μας, εκτός αν την έχετε σβήσει. Είναι αυτή εδώ πέρα εφαρμογή, όπως σας είπα, που είναι από τις καλύτερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ακόμα και για σύνθεση μουσικής. Την πατάμε και πατάμε άνοιγμα. Μόλις την ανοίξετε την εφαρμογή θα σας βγάλει εδώ ακριβώς, δηλαδή στο πιανάκι. Θα σας έχει κάποιο tutorial στην αρχή εφαρμογή, αλλά το προσπερνάμε, δεν το έχω το tutorial καθώς την εφαρμογή δουλεύω χρόνια. Οπότε σας, σαν πρώτο χρήστη στην εφαρμογή, θα σας έχει αυτό το tutorialάκι. Δεν βγάζει νόημα, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, οπότε θα το κάνετε το tutorial και θα σας βγάλει μετά στο πιανάκι. Λοιπόν, προχωράμε και πηγαίνουμε να βρούμε τον εγγραφέα ήχου. Μόλις βρούμε τον εγγραφέα ήχου, τον επιλέγουμε και μας βγάζει εδώ πέρα. Μη μου στεναχωριέστε, μη μου φοβάστε, γιατί δεν το χρειαζόμαστε όλο αυτό. Επάνω εδώ πέρα σας βγάζει 4 επιλογές. Ένα βελάκι που δείχνει προς τα κάτω, 3 τετραγωνάκια, εδώ τις γραμμούλες και εδώ το πετεσιόμετρο. Επιλέγουμε τις γραμμούλες και μας βγάζει εδώ. Και είναι αυτό εδώ που χρειαζόμαστε. Τι κάνουμε και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε? Εδώ πέρα μας έχει ένα συν. Δηλαδή έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και πάει λέγοντας και έχει ένα συν εδώ πέρα. Πατάμε το συν και μας βγάζει τα μέτρα. Να ξέρετε ότι ο ήχος κλίσης είναι 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή 30 μέτρα. Αυτό εδώ πρέπει να το ορίσετε ως από 8 να το πάτε 30 για να μπορέσει να λειτουργήσει σαν ήχος κλίσης. Οπότε το πατάμε και το κάνουμε αυτό εδώ πέρα 30. Αυτό είναι. Τώρα πατάμε πίσω ή πατάμε κλικ στο κενό, μας βγάζει εδώ πέρα πάνω, αν δείτε, 1, 2, 3, 6, 5, 6, τα βγάζει βασικά μονά, 3, 5, 7, 9, τέλος πάντων, πάει μέχρι το 30. Δηλαδή τώρα αν δείτε, δεν είναι πλέον μέχρι το 9, είναι μέχρι το 30. Τώρα, από την άλλη την πλευρά, από εδώ πέρα μας έχει ένα βελάκι που δείχνει πίσω, που είναι η ανέρεση, εδώ πέρα μας έχει αυτό το gel που κάνει μια χαζομαρούλα, ένα κυκλάκι, και εδώ πέρα μας έχει το γρανάζακι. Εμείς θα πατήσουμε το μεσαίο το κουμπάκι. Αυτό εδώ δηλαδή ακριβώς. Μόλις το επιλέξουμε θα μας βγάλει στις Apple Loop. Αυτές εδώ πέρα είναι έτοιμες λούπες που έχει το GarageBand. Μη μου στεναχωριέστε, δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Πάμε στα αρχεία. Μόλις πάμε στα αρχεία βλέπετε ότι εμένα υπάρχει το τραγούδι. Θα το σβήσω για να το πάρουμε μαζί ξανά στα πρόσφατα. Εδώ πέρα είναι τα πρόσφατα. Αγγίξτε λέει παρατεταμένα αρχεία για να τα μεταφέρετε στην προβολή καναλιών. Ωραία. Θα δούμε αυτό τι εννοεί. Μη μου στεναχωριέστε. Πηγαίνουμε αναζήτηση στην εφαρμογή των αρχείων. Δηλαδή εδώ πέρα ακριβώς. Μόλις το πατήσουμε, θα μας πάει στα πρόσφατα αρχεία. Στα πρόσφατα θα είναι και το τραγούδι που κατεβάσαμε, καθώς έγινε η λήψη τελευταία. Οπότε, μόλις επιλέξουμε το τραγούδι που θέλουμε, περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα και το τραγούδι θα έρθει εδώ πέρα μέσα. Μόλις έρθει εδώ πέρα μέσα, τι μας λέει να μεταφέρουμε στην προβολή των καναλιών, μπορείτε να εισάγετε αρχεία τάδε. Οπότε, μας λέει να κρατήσουμε παρατεταμένα. Οπότε, αν το πατήσεις παρατεταμένα, βλέπεις ότι αναβοσβήνει ένα κουτάκι από κάτω. Το κάνεις drag and drop εδώ πέρα μέσα. Να απαντήσουμε και σε μια ερώτηση που πολλοί κάνετε. Μπορώ να κόψω το τραγούδι στον ήχο κλίσης το σημείο που το θέλω, δηλαδή να βάλω το ρεφρέν? Φυσικά και γίνεται από την εφαρμογή εδώ μέσα. Πατάμε πάνω στο τραγούδι, πατάμε στην αρχή του τραγουδιού και μεταφέρουμε ή στο τέλος.
ή στην αρχή το σημείο που θέλουμε. Δηλαδή, θέλεις να ξεκινάει το τραγούδι και να παίζει το ρεφρέν. Πάμε να βρούμε που είναι το ρεφρέν. Το ρεφρέν είναι κάπου εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το τακ, 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 τακ που ακούγεται είναι ο μετρονόμος, είναι εδώ πέρα ακριβώς. Τον πατάμε να τον κλείσουμε το μετρονόμο. Λοιπόν, εάν εγώ μεταφέρω εδώ, θέλω να ξεκινάει από εδώ το τραγούδι. Οπότε επιλέγω και το πηγαίνω εδώ. Τώρα το τραγούδι μου ξεκινάει από εδώ. Τέλειο. Πατάμε stop. Τι γίνεται όμως τώρα? Εάν εγώ το αποθηκεύσω έτσι όπως είναι τώρα, το τραγούδι από το 1ο έως το 15ο δευτερόλεπτο έχει κενό. Οπότε θα παίξει από το 16ο δευτερόλεπτο και μετά. Γιατί πολλοί με ρωτάτε ότι το τραγούδι το έβαλα και δεν παίζει. Ναι, λογικό είναι, καθώς το τραγούδι δεν ξεκινάει από το 1ο δευτερόλεπτο. Οπότε το πας στο 1ο δευτερόλεπτο αναγκαστικά για να παίξει. Και μετά πρέπει το τέλος να το πας μέχρι 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή να είναι το τραγούδι από το 1ο έως το 30ο δευτερόλεπτο. Γιατί αυτό το πράγμα? Πρέπει να είναι από το 1 στο 30, καθώς τόσο είναι ο ήχος κλήσης. Νομίζω λογικό είναι να το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι πρέπει να ξεκινάει από το 1ο δευτερόλεπτο και όχι από το 2ο ή από το 5ο. Καθώς θα παίζει κενό και μετά θα ξεκινάει από το, μετά από 4 δευτερόλεπτα θα ξεκινάει να παίζει. Αυτό είναι. Το τραγούδι μας ξεκινάει από το ρεφρέν. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να κάνετε και μίξη τραγουδιού. Δηλαδή να προσθέσετε ένα δεύτερο τραγούδι από κάτω και να παίζει παράλληλα. Και αυτό γίνεται. Τώρα, πώς θα αποθηκεύουμε? Εδώ πέρα πάνω αριστερά έχει ένα βελάκι που δείχνει προς τα κάτω και αυτό θα πατήσουμε και τα άλλα τέσσερα δεν μας ενδιαφέρουν. Πατάμε αυτό το βελάκι και λέει το τραγούδι μου. Μόλις το πατήσουμε, έφυγε. Μπορείτε να το ονομάσετε αυτό εδώ πέρα για να ξέρετε ότι είναι το τραγούδι αυτό που ουσιαστικά έχετε ηχοκλήσει. Οπότε αν πατήσεις με τα ονομασία, μπορείς να ονομάσεις το τραγούδι σου. Όχι, πάτησα μετακίνηση. Οπότε πατάς με τα ονομασία για να ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι σου, ας πούμε, είναι το Shape, ξέρω εγώ. Shape 1, γιατί έχω κι άλλο. Πατάμε Done. Και τώρα πάμε να το αποθηκεύσουμε σε ήχο κλήσης, δηλαδή να το κάνουμε export. Πώς το κάνουμε export? Πατάμε εδώ πέρα πατημένο και μας βγάζει πάλι την αναζήτηση, τις επιλογές που έχουμε. Πατάμε κοινή χρήση και μας βγάζει τραγούδι, κουδούνισμα, έργο. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πατήσουμε κουδούνισμα. Αγγίξτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο κουδούνισμα για iPhone. Το πατάμε και βλέπετε ότι μας γράφει ότι πρέπει να είναι 30 δευτερόλεπτα. Το γνωρίζουμε, το έχουμε κάνει πριν. Οπότε μη στεναχωριέστε, απλά πατάμε συνέχεια. Μόλις πατήσουμε συνέχεια, μας λέει εδώ πέρα να βάλουμε το όνομα του κουδουνίσματος που θέλουμε να έχει. Θέλουμε να έχει οποιοδήποτε. Δεν μας πειράζει, θέλουμε να έχει αυτό. Τώρα, μόλις πατήσουμε shape και το όνομα του τραγουδιού, γιατί μπορείς να πατήσεις και να αλλάξεις, να βάλεις ό,τι θέλεις, πατάς done, πατάς εξαγωγή. Μόλις πατήσεις εξαγωγή πάνω δεξιά, περιμένεις κάποια δευτερόλεπτα να γίνει εξαγωγή κουδουνίσματος. Τώρα, ένα ερώτημα ακόμα που έχει δημιουργηθεί είναι πώς το βάζουμε για ήχο επαφής. Πατάμε χρήσιος και λέει τυπικό κουδούνισμα, τυπικό τόνος μηνύματος, εκχώρηση σε επαφή. Εάν το πατήσεις το εκχώρηση σε επαφή, μπορείς να το βάλεις σε μια επαφή συγκεκριμένη να ακούγεται. Εάν πατήσεις τυπικό κουδούνισμα, είναι απλά για να χτυπάει το κινητό σου οποιοδήποτε και αν σε πάρει. Και τυπικός τόνος είναι να χτυπάει στον τόνο μηνύματος. Δηλαδή, όταν σε χτυπάει κάποιο μήνυμα, να ακούγεται αυτός ο ήχος. Τώρα, εμείς θέλουμε τυπικό κουδούνισμα. Οπότε θα πατήσουμε τυπικό κουδούνισμα. Και το τραγούδι μας έχει μπει για κουδούνισμα. Τώρα, πώς το βρίσκουμε, πώς σβήνουμε κουδούνισματα, πώς αλλάζουμε κουδούνισμα αν το βαρεθούμε? Επειδή έχει δημιουργηθεί και αυτή η ερώτηση. Κάνουμε scroll up. Πηγαίνουμε ρυθμίσεις, κατεβαίνουμε, βρίσκουμε ήχη και άπτικα και βλέπετε ότι το κουδούνισμά μου είναι το shape 1G, αυτό που ουσιαστικά πρόσθεσα τελευταίο. Το βλέπετε ότι είναι εδώ. Γιώργο, πώς αλλάζουμε? Πατάω αυτό. Αυτό είναι ένα τραγούδι που είχα φτιάξει πρόσφατα. Πατάω εδώ. Πατάω εδώ. Πώς το σβήνουμε, Γιώργο, το τραγούδι? Δεν θέλεις το shape γιατί το έχω τρεις φορές. Κάνεις πολύ απλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σέρνεις προς τα αριστερά. Το πατάς δηλαδή και το σέρνεις. Τσακ. Διαγραφή. Και βάζεις αυτό που θέλεις. Μπορείς να πας τώρα, εάν θέλεις, να βάλεις ήχο κλήσης σε επαφή. Δηλαδή, αν πας σε μια επαφή σου, μπορείς απλά να πας να αλλάξεις και θα σου έχει default όλους τους ήχους αυτούς που έχει το κινητό σου, αλλά και αυτούς που πρόσθεσες πρόσφατα μέσω του GarageBand. That's it. Αυτό ήταν. Follow και like. Αυτό ήταν λοιπόν
το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ένα πιο συγκεντρωτικό και πιο ολοκληρωμένο βίντεο για τον ήχο κλήσης του iPhone. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις προφανώς κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, TikTok και Instagram για δωρεάν εφαρμογές. Καθημερινά στις 7 η ώρα ανεβαίνει story. Ποιες εφαρμογές είναι δωρεάν στο App Store? Συνήθως είναι 4, αν όχι 4, σίγουρα είναι 3. Μην τις χάσεις, σήμερα έρχονται καινούργιες εφαρμογές. Πήγαινε λοιπόν να τις κάνεις όλα κάτω στην περιγραφή και ακολούθησε με όπου μπορείς για να μην χάνεις καμία νέα ενημέρωση γενικότερα για την αγαπημένη μας εταιρεία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.